Για κρυφό μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έκανε λόγο ο βουλευτής Άρτασης Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος. Στην ομιλία του, ο κύριος Τήλιος τόνισε σε κάθε νομοσχέδιο με νέα μέτρα που φέρνει η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έρχομαι προσωπικά σε αμηχανία καθώς τα επιχειρήματα και οι λέξεις χάνουν την αξία τους. Ο εισηγητής μας και πολλοί συναδελφοί μου έχουν τεκμηριωμένα αναφερθεί στα νέα μέτρα ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιέχει το νομοσχέδιο με τις νέες περικοπές των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου στα 5.600 ευρώ. Σε κάθε νέο νομοσχέδιο με νέα μέτρα που φέρνει η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έρχομαι προσωπικά σε αμηχανία, καθώς τα επιχειρήματα και οι λέξεις χάνουν την αξία τους. Είναι μάταιο να θυμίσω τι έλεγε η κυβερνητική σημερινή πλειοψηφία τα ανεπίγνωστα χρόνια της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης. Με ποιες υποσχέσεις και πολιτικές ήρθε στην εξουσία. Πώς πολιτεύτηκε τους πρώτους μήνες του 2015, όταν διαβεβαίωνε ότι αρχίζει η συγγραφή της συμφωνίας, όταν μετά το τρίτο μνημόνιο ακολουθούσε το παράλληλο πρόγραμμα, αργότερα τα αντίμετρα και μια σειρά από δεκάδες ψεύτικες υποσχέσεις. Ο εισηγητής μας και πολλοί συνάδελφοί μου έχουν τεκμηριωμένα αναφερθεί στα μέτρα ύψους 5,1 δις ευρώ που περιέχει το νομοσχέδιο με τις νέες περικοπές των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε αυτά που εφαρμόσατε όμως χωρίς να προβλέπονται από κανένα μνημόνιο, χωρίς να σας το έχει ζητήσει κανείς. Αναφέρθηκε πιο πριν και ο κύριος Βενιζέλος. Θα σταθώ σε ένα σημείο το οποίο το θεωρώ μέγιστο ζήτημα νομιμοποίησης, το θέμα του κρυφού μνημονίου. Μίλησαν οι δύο υπουργοί των οικονομικών και είπαν ότι τα υπερπλεονάσματα που υπολογίζουν για τα επόμενα έτη 2019, 2020, 2021 και είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί και το οποίο θα το επιστρέψετε στους πολίτες. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα. Υπήρχε υπερπλεόνασμα και το 2016 και το 2017 και φέτος το 2018. Γιατί δεν το επιστρέψατε στους πολίτες? Υπήρχε κρυφή ατζέντα, κρυφή συμφωνία, κρυφό μνημόνιο? Προφανώς υπήρχε. Γιατί δεν ενημερώσατε τη Βουλή και τους πολίτες για το κρυφό σας σχέδιο? Με απλά λόγια, συγκεντρώσατε 20 δις ευρώ ταμιακό απόθευμα για να βγούμε με αυτό στις αγορές. Δηλαδή, διευκολύνατε τους δανειστές να μην προχωρήσουν σε μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε σχέση με το χρέος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σας θυμίζω τη δέσμευση των δανειστών από το 2012 να προχωρήσουν σε ελάφρυνση του χρέους. Για πάμε να συγκρίνουμε, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι υπουργοί, τα ΕΠ των υπόλοιπων χωρών που βγήκαν από τα μνημόνια αυτή την περίοδο. Η Ιρλανδία αύξησε το ΑΕΠ κατά 13% τα τελευταία 3 χρόνια. Η Κύπρος κατά 9,3%. Η Πορτογαλία κατά 6,1%. Η Ελλάδα κατά 0,9%. Είναι επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 4 αριθμοί. Μια σκληρή αλήθεια. Η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει, αποκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος, τόνισε ο κύριος Τήλιος. Υπάρχει μόνο εξαπάτηση, κοροϊδία και εμπεγμός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψήφισε 30 νέους φόρους, έχει κόψει με 21 διαφορετικούς τρόπους τις συντάξεις και σήμερα φέρνει νέες περικοπές από το 2019. Η χώρα βυθίστηκε σε αχρίαστη λιτότητα και σε μηδενική ανάπτυξη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Οι Έλληνες χρωστούν σήμερα 102 δισεκατομμύρια ευρώ στην εφορία, 31 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία και περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Δεν υπολογίζω τα υπόλοιπα χρέη προς τις ΔΕΚΟ. Και εσείς πανηγυρίζετε για την καθαρή έξοδο. Για να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ, σε σχέση με την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Ισπανία, σε ποιες από αυτές τις χώρες έχουν επιβληθεί επιπλέον μέτρα λιτότητας μετά τη λήξη του προγράμματος? Χωρίς λεφτά, κυρίες και κύριοι. Ποιες από αυτές τις χώρες έχουν την υποχρέωση για τεράστια πλεονάσματα για 5 και επιπλέον χρόνια? Πού είναι η καθαρή έξοδος? Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Υπάρχει μόνο εξαπάτηση, κοροδία και εμπεγμός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψήφισε 30 νέους φόρους, έχει κόψει 21 διαφορετικές διαφορές στις συντάξεις και σήμερα φέρνει νέες περικοπές. Η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο αντιλαϊκή, είναι βαθιά ανήθικη.
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια νέα κυβέρνηση, μια πολιτική αλλαγή που θα βρει στη χώρα, θα δώσει προοπτική και μέλλον στην πατρίδα. Μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ.